Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη στην περιφέρεια με τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλαγιωτάκη, για θέματα τα οποία αφορούν στα λιμάνια των Χανίων, ξεκινώντας από τη Σούδα. Η Σούδα, όπως ξέρετε, είναι το βασικότερο λιμάνι της Μεσογείου, το βαθύτερο, το μεγαλύτερο. Ένα λιμάνι το οποίο πρέπει πλέον από εδώ και πέρα να μελετηθεί σε βάθος η αξιοποίησή του. Η αξιοποίηση στη στρατιωτική ξέρουμε πώς θα γίνει. Όπως ξέρετε, προβλέπεται δεύτερος ναύσταθμος. Ουσιαστικά υπολογίζουμε ότι σχεδόν το 50% του ελληνικού στόλου θα βρίσκεται στη Σούδα. Απ' την άλλη μεριά όμως έχουμε το εμπορικό κομμάτι, το οποίο έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει αξιοποιηθεί. Δεν έχει αξιοποιηθεί όπως του πρέπει, διότι πρέπει να μπορέσουμε να προγραμματίσουμε ένα μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλαιων και μία ιδιαίτερη ανάπτυξη στο εμπορικό του τμήμα, η οποία θα προέλθει κιόλας υποχρεωτικά και από την αναβάθμιση της στρατιωτικής βάσης της Σούδας. Άρα τα δύο μαζί συνδέονται. Από εκεί και πέρα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για το θέμα του κόλπου των Χανίων, που όπως ξέρετε οι διαβρώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, χάνεται άμμος, χάνεται ζωτικός χώρος για τα ξενοδοχεία και αυτό χρειάζεται μια μελέτη που έχει μισογίνει όπως συνήθως γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα, έχει μισογίνει, πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Αυτά ήταν τα δύο βασικά. Από εκεί πέρα μιλήσαμε για τα σφακιά, έγιναν οι χρηματοδοτήσεις όλες τις οποίες ζήτησε το Λιμενικό Ταμείο Χανίων. Είχαν ήδη γίνει από τον κύριο Πλακετάκη πριν, δηλαδή και για τα σφακιά και για το Καστέλι και τα υπόλοιπα έργα τα οποία τρέχουν. Άρα είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι και κρατάω το τελευταίο, το οποίο όπως ξέρετε είναι το πιο σημαντικό από όλα, ίσως όχι το πιο σημαντικό αλλά εξίσου σημαντικό, που είναι το μεταφορικό κόστος, εξαιρετικά σημαντικό για μας. Για πρώτη φορά η κυβέρνηση του κ. Κουβουτσοτάκη αποφάσισε ότι και τα νησιά δικαιούνται, δηλαδή και ένα μεγάλο νησί σαν την Κρήτη, δικαιούται υποστήριξη για τα προϊόντα και για τις μεταφορές. Αυτό είναι ένα σημαντικό κονδύλι, αποφασίζεται για πρώτη φορά, δίνεται τώρα και θα συνεχιστεί να δίνεται, έτσι ώστε τα προϊόντα, τα κριτικά, να είναι πραγματικά ανταγωνιστικά και να μην έχουν αυτό το αυξημένο κόστος λόγω του μεταφορικού κόστους. Θα συνεχιστεί και πέρα των 2 ετών. Αν θα. Πέρα των 2 ετών θα συνεχιστεί. Ξέρετε ότι όταν κάτι ξεκινάει θεωρείται και εκτιμένο. Και εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσουμε να το συνεχίσουμε και πέρα των 2 ετών.